ακούσουμε αξιοπρόσεκτα πράγματα, αξιοσημείωτα και όπως είπα για μια φορά ακόμη θα θέσω ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική παράμετρο του όλου ζητήματος για να δούμε τελικά μήπως απαντηθούν κέρια δικά σας ερωτήματα. Αγαπητέ μου Αρτέμη, ο ενικός είναι της εκπομπής όπως πάντα. Σε καλημερίζω και σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους συνέλληνες που μας ακούνε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Το σημειώνω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι ένας καιρός που η πολιτική, βέβαια εσύ δεν εντάσσεσαι στη μέχρι στιγμής υφιστάμενη κατηγορία, φροντίζουν να μην μιλάνε πολύ γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και αυτοί στους δύσκολους καιρούς κρύβονται. Δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Ναι αγαπητέ Παπαδόπουλε, αλλά να σου πω για κάτι. Ποιοι πολιτικοί? Η πραγματική πολιτική είναι στον πολίτη. Αν αναλύσουμε τη λέξη πολιτικός και πολιτική, θα καταλάβουμε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ποιοι είναι οι πολιτικοί? Είναι κάτι άλλο εκτός από τον πολίτη? Συμφωνώ μαζί σου και ετυμολογικά αυτή είναι η ερμηνεία, αλλά κυρίως είναι αυτό που μας λείπει, γιατί δεν έχουμε πολίτες πολιτικούς. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Έτσι δεν αγαπητέ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να θέσω μερικά ερωτήματα, κυρίως για να διευκολύνω τη μεταξύ μας κουβέντα, γιατί περί αυτού πρόκειται, κουβέντα θα κάνουμε. Να σου θέσω μία παράμετρο η οποία όμως έχει να κάνει με την απόλυτη αλήθεια και αν θέλει συμπληρώνει αυτά που είπαμε μόλις πριν λίγο για την απουσία δηλαδή του πολίτη ως πολιτικού. Αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι εκεί ανάγονται τα πράγματα και ανάγονται με την ευθύνη του πολίτη πάντα, έχουμε κυριολεκτικά, νομίζω ότι δεν σφάλως προς τον αριθμό, το 88% του Ελληνικού Κοινοβουλίου του σήμερα είναι ένα Ελληνικό Κοινοβούλιο το οποίο είναι ομόψυχο κατά της κοινωνίας και της πατρίδας. Αυτό δεν προξενεί μία μέγιστη όσο και θα τη χαρακτήριζα άνετα άθλια περίπτωση? Το 88% αυτή τη στιγμή της συμμετοχής του Ελληνικού Κοινοβουλίου φαίνεται ότι νομοθετεί, είναι εκεί και νομοθετεί κατά της κοινωνίας και κατά της πατρίδας. Ποιον πολίτη περιμένουμε λοιπόν να αλλάξει τα πράγματα? Αγαπητέ Παπαδόπουλε, υπάρχει μια διαφορά ότι πάντα το κοινοβούλιο της νεότερης ιστορίας, αλλά και παλαιότερο θα πω για αυτή, δεν ήταν ποτέ του πολίτη και ήταν πάντα ενάντια στον πολίτη. Αλλά πάντα έχει έναν τρόπο να κρυφτεί και για το αλλογενές ποιόν του, αλλά και για τις απόψεις του. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά, επειδή ο χρόνος έχει κοντέψει, έχει ήρθει πάρα πολύ κοντά σε σχέδια που δεν μπορούν να βγουν και πρέπει να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, οπότε εμφάνισε όλο του αυτό το προσωπείο. Και μην ξεχνάτε, εγώ έχω πει ότι πρόσωρα εποχή και μετά σωρά εποχή. Πρόσωρα εποχή, και αν δεν είχα έρθει ακόμα, δεν θα είχε καταλάβει τίποτα ο κόσμος, δεν θα υπήρχε τίποτα από αληθινά, στοιχεία και από πραγματικά τι συμβαίνει. Διότι, αν θυμάστε με τις μέρες μου, βγήκαν πράγματα, κι άλλων συμπολιτών δηλαδή που βοήθησαν πάρα πολύ, βγήκαν αλήθειες και μυστικά, τα οποία σε δυνάστευαν πολλά χρόνια, πλούτιζαν. Μάλλον με τον πλούτο σου σε σκότωναν και σε αφάνιζαν. Οπότε τώρα απλά εμφανίστηκε και δεν μπορούν να κρυφτούν. Διότι είναι η ώρα που πρέπει να παραδώσουν το έθνος. Καλά, το έθνος το είχαν παραδώσει ήδη. Αλλά να παραδώσουν τα πάντα και τη σκυτάλη στην παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Η οποία δεν είναι τίποτα ανθρώπινο εκεί μέσα. Δεν έχει να κάνει καν με άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπους. Σε κανένα σημείο του πλανήτη, ιδιαίτερα της νέας παγκόσμιας τάξης, όπως τουλάχιστον θέλω να τα βάλουν, ιδιαίτερα όπως τη λένε νέα τάξη πραγμάτων, άκου πράγματων, λες και είναι εμπόρευμα, είναι πραγμάτια. Το ζήτημα είναι ότι έφτασαν και διαλύθηκαν όλα, διαλύθηκαν όλες οι πολιτικές, όχι διαλύθηκαν, δεν είχαν και τίποτα να προσφέρουν, απλά ήταν καλυμμένες, δογματισμένες, σε ένα σχέδιο υπόγειο. Τώρα εμφανίζεται και τα δόντια του τα έχει δείξει στον πολίτη. Ο πολίτης όμως τον έχει φέρει σε τέτοιο σημείο να μην μπορεί να αντιδράσει και οικονομικά και δογματικά, άμα το θέλεις. Είναι τόσο μπερδεμένα όλα, είναι τόσο πλανεμένα. Και με χιλιάδες τρόπους τον έχουν σε αυτή την κατάσταση της ύπνωσης που τους έχουν. Ξέρετε, η ύπνωση είναι ο αδερφός του θανάτου. Πραγματικά η πολιτεία ανήκει στους πολίτες και πρέπει ο πολίτης να πάρει τη δικιά του θέση και να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Τη δικιά του ζωή, του δικού του μέλλοντος και της πολιτείας του. Ναι. Θέλω να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά, αγαπητέ Αρτέμη.
για να δούμε τελικά αυτός ο πολίτης, επειδή έχουμε ήδη συνομολογήσει τουλάχιστον μεταξύ μας πως είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ή θα έπρεπε να είναι ποιοτικά αυτός που θα προσδιορίσει ως κυρίαρχος λαός τα πράγματα. Θέλω λοιπόν λίγο να τον ψάξουμε και κυρίως να του πούμε ποιος είναι ο τρόπος της δικής του παρουσίας, γιατί για την σύγχυση που μίλησες προηγουμένως και όντως υφίσταται, πρέπει από εκεί να ξεκινήσει κάποιος για να ξεδιαλύνει αυτό που συμβαίνει, να απαλείψει την κοινωνία από τη γενικότερη σύγχυση που την διακατέχει και έχοντας πλέον έναν πολίτη χωρίς λέπια στα μάτια, να χρησιμοποιήσω αυτήν την δόκιμη φράση, να μπορέσει να αναδείξει ένα ουσιοδέστερο και ποιοτικότερο πολιτικό αύριο. Πώς λοιπόν πάμε τον πολίτη εκεί? Έναν πολίτη όμως που είναι εδώ όπου είναι, σε σύγχυση, θυμωμένος, άφραγκος, απελπισμένος. Πώς λοιπόν τον παίρνουμε από εδώ? Θέλω, αν είναι αυτό δυνατόν, να μου δείξεις έναν δρόμο για να μπορέσουμε έτσι να πείσουμε τον πολίτη ότι ξέρεις, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα και ακατόρθωτα όσο τα θεωρείς. Υπάρχει τρόπος. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο μπούσουλα? Αγαπητέ Παπαδόπουλε, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι όλα λιωμένα γύρω σου. Οπότε τώρα, αν ο πολίτης θέλει μια σπαρτιάτικη φράση, κάνε αυτό, δεν είναι όριμο να γίνει. Διότι είναι όλα διαλυμένα γύρω σου, με τα ορατά και με τα όρατα. Χωροχρονικά δηλαδή γίνεται ένας χαμός, ένα τεράστιο ψεύδος στην χρονική σου στιγμή που βιώνουμε τώρα. Άρα λοιπόν είναι όλα σαν λιωμένες ημερομηνίες και οι αλήθειες από πού ερχόμαστε, τι έχει γίνει και πότε έχει γίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσω λίγο. Διότι είναι όλα ψέματα όσον αφορά από το μηδέν που έχουν βάλει κάποιοι. Είναι σαν να πω εγώ σήμερα και να πω, παιδιά, ακούστε, μετράμε από 500 χρόνια πριν και από εδώ και πέρα αυτό είναι και τελειώσαμε. Έτσι λοιπόν μπερδεύω όλη την ιστορία και όλη την αλήθεια, από πού ερχόμαστε, πού πάμε, πού ήμασταν, ποιοι ήμασταν, από πού γεννηθήκαμε. Είναι τελείως ψευδή όλο το χρονικό και το χωροχρονικό που ζούμε. Ακόμα και οι μικρές ημερομηνίες, οι χτεσινές, του 600, του 700, δηλαδή θέλω να μου βρείτε ένα βιβλίο του 1600, του 1800, αν το θέλετε, το οποίο μιλάει προ Χριστού, μετά Χριστού και πού είναι το μηδέν. Θα δείτε ότι είναι χάλια τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να μου πείτε ένα βιβλίο του 1600 που βάζει τις πλατές προ Χριστού τότε. Θέλω να μου βρείτε ένα βιβλίο του 1700 να λέει ότι ο Μέγας Ανέκδοτος γεννήθηκε το 33 προ. Δεν υπάρχει. Το μηδέν μπήκε κάπου το 1890. Έτσι λοιπόν όλοι διαβάζουν τα βιβλία των νεότερων των 100 ετών. Από το 1900 και μετά έφτιαξαν τα βιβλία και είχαν τον πλανήτη όπως ήθελαν. Οπότε έχουμε χάσει το χρόνο και το χώρο σύμφωνα με τον προσδιορισμό μας. Εκεί έχουμε μεγάλο θέμα, το οποίο αυτοί ξέρουν τι ακριβώς έκαναν. Εμείς όμως το περνάμε έτσι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την ουσία και όχι από τα χρονοδιαγράμματα. Συμφωνώ μαζί σου ότι έτσι όπως το διαχειρίστηκαν, ουσιαστικά έκαναν τον χρόνο στα μέτρα τους. Αυτόν τον άμετρο και άπειρο και αέναο χρόνο τον προσδιορίσαν στα μέτρα τους. Συμφωνώ. Αλλά έχουμε τώρα μια ουσία η οποία έχει να κάνει με μια κατάντια διαχρονική. Ξεκίνησε με τα πολιτευτικά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θα βγούμε να πούμε, υποθετήστο να το θέσω έτσι ομά και απροκάλυπτα, ότι αύριο γίνομαι κι εγώ ένας κήρυκας. Τι πρέπει να χρησιμοποιήσω για να μπορέσω να ακουστώ και να μην απορριφθώ εξαιτίας των παραμέτρων που υφίσταται αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, τη φτώχεια, την γκρίνια, τη γύμνια, την απελπισία και όλα αυτά. Προσπαθώ, Παπαδόπουλε, να κάνω μια διαπίστωση. Έχουν αλλοιωθεί όλα τόσο πολλά. Δηλαδή, μιλάμε σήμερα για Παγκόσμια Ταμεία της Συμφωνίας της Bretton Woods, αλλά όμως, αν δείτε στη διακήρυξή μας, έχουμε βάλει άλλα 26 προηγουμένως. Εδώ βλέπουμε έναν καποδίστρια το 1937 να κάνει χρήση τόκων και να ανοίγει τη χρηματιστική τράπεζα με τους τόκους των Παγκόσμιων Ταμείων του 1600 και του 1700. Άρα, χρονικά μας έχουν διαλύσει, οπότε δεν αντιλαμβάνεται ο πολίτης τι συμβαίνει και από πότε.
Οπότε δεν έχει την αλήθεια στο κεφάλι του. Μπορούμε να μιλάμε για οικονομικά θέματα, αλλά μπορούμε, πρέπει να πούμε ακριβώς από πού αντλούνται και με τι δικαιώματα έχει ο πολίτης. Εάν ο πολίτης δεν μάθει την αλήθεια, το ποιος είναι, το τι είναι ακριβώς, τι ακριβώς πλούτο έχει, πώς αυτός ο πλούτος έχει έρθει, πώς έχουν δουλέψει οι πρόγονοί του, πώς στήθηκε ο πλανήτης, πού ζει, σε ποιο χώρο ζει, πώς ήταν οργανωμένος ο χώρος, ποιοι το έκαναν, πώς το έκαναν, εκεί χάνει μια μεγάλη ουσία. Οπότε πάλι γίνεται έρμεο των. Του ψεύδους και τον. Άρα θεωρεί ο Αρτέμις Σωσόρας εμπροκειμένο, γιατί εγώ αυτό εισπράττω και μάλιστα ολοκληρωτικά έτσι όπως επιμένεις να λες τα πράγματα, ότι έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα παιδείας, εκπαίδευσης. Βεβαίως και ότι πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή τα μαθήματα, τα πολιτικά μαθήματα. Έστω λοιπόν, αυτό ας το θεωρήσουμε ότι όντως είναι το πρώτο ζητούμενο, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Πώς ακριβώς θα το διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα? Μόνο με αξιακό. Ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι ότι μας έβγαλαν όλο το αξιακό. Άρα δεν ξέρουμε πώς έχουμε γεννηθεί, τι ακριβώς, για ποιο σκοπό είμαστε εδώ. Δεν έχουμε την αυτογνωσία μας. Τι πειρατούμε και τι ήρθαμε εδώ, ρε παιδιά, δηλαδή. Τι. Είμαστε ένα κομμάτι σαν το σκύλο το οποίο απλά πρέπει να ζει καλά και να τελειώσει η υπόθεση. Αυτό είναι. Οπότε περιμένουμε πότε να πεθάνουμε να διαχειριστούμε το θάνατό μας από την πρώτη μέρα που γεννιόμαστε. Έχει πολύ μεγάλη σχέση να καταλάβεις για ποιο λόγο είσαι εδώ. Πού ακριβώς θα πας, τι θα αφήσεις πίσω σου, τι ακριβώς θα φτιάξεις. Γιατί μια πολιτεία που εγώ συζητάω, τουλάχιστον έτσι όπως τη δίδω και έτσι όπως την έχουμε χτίσει και έτσι όπως έχει με το αξιακό και όπως πρέπει να την υπηρετήσει κάποιος, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χτίζεται κάτι το οποίο δεν μπορεί την επόμενη μέρα να το διαλύσει κάποιος άλλος ή να τρυπώσει ή να τρυπήσει. Κάποιος άλλος, όχι μόνο αλλογενής, όχι μόνο δογματιστής, αλλά ακόμα και υπάνθρωπος. Άρα λοιπόν η πολιτεία προστατεύεται και προστατεύεται πάντα. Γιατί έχει νόμους, γιατί οι νόμοι είναι κομμάτι της ψυχής μας. Και υπάρχει ένα στάτους από πού προκύπτουν αυτά. Γιατί δεν σου θες να κάνεις κάτι. Πρώτον, τι ακριβώς θα κάνεις. Ναι, σε ποιο αξιακό θα το στήσεις. Ωραία, σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι εδώ, ρε Σώρα. Ρε Λευτέρη, ρε Παπαδόπουλε, ρε Πέτρο, δεν είσαι εδώ. Τι είναι εδώ, η συνέχεια του DNA σου. Okay. Πού θα αφήσεις το DNA σου. Τι ακριβώς θα κάνεις. Γιατί μιλάς για πολιτεία, γιατί μιλάμε για πολιτική. Okay. Να μιλήσουμε για πολιτική. Ωραία, πες μου για παγκόσμια πολιτική, την οποία δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι έχουν μπήσει σε εμάς, αλλά τελικά ποτέ δεν έκαναν έτσι όπως είναι στημένοι από αρχή, από γραμματεία και ως εφαρμογή την πραγματική δημοκρατία. Η οποία δημοκρατία δεν εκτελέστηκε ποτέ. Αλλά τα λάθη του παρελθόντος της δημοκρατίας πρέπει να τα δουν οι σημερινοί Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες οι σημερινοί δεν είναι κάτι άλλο από τους Έλληνες τους αρχαίους. Δεν δέχομαι τη λέξη αρχαίος, γιατί όλα αυτά τα ζώα στον πλανήτη προσπαθούν να μου πούν ότι ήταν κάτι άλλο οι αρχαίοι και εγώ με ένα νέο Έλληνας κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Το DNA δεν έχει αλλάξει. Είναι το ίδιο. Οι φάτσες μας μπορεί να αλλάζουν. Είτε από τις ορμόνες τις οποίες μας τις δίνουν. Έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν στην Ολλανδία και ψήλωσε. Είναι 1,87 και ψήλωσε 3 πόντους. Από τις ορμόνες. Αλλάζουν τα παρουσιαστικό μας. Αλλάζει, αν το θέλετε, η εξωτερική μας εμφάνιση. Το DNA όμως δεν αλλάζει. Το δηλητηριάζουν, το σκοτώνουν. Δεν αλλάζει αυτό. Και εκεί θα πρέπει να επιμείνουν οι Έλληνες. Φτιάξαν όλες αυτές τις θρησκείες, οι οποίες σήμερα λοιπόν θα πω καθαρά ότι οι πολιτικές σε όλη την Ελλάδα, αλλά και παλαιότερα, αν το θέλετε, από το 1800 τόσο και εντεύθεν, είναι μόνο δογματισμένες. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι χριστιανικές, αν είναι καθολικές, είναι μασονικές, είναι σιωνιστικές, είναι ναΐτικες, είναι προτεσταντικές, είναι ό,τι στο διάλο θέλεις, αλλά πολιτικές δεν είναι. Εξυπηρετούν συμφέροντα κάποιων ομάδων και πραγματικά ομάδων αλλογενών, παρά όχι καθόλου του πολίτη, του Έλληνα, όπου είναι ο κυρίαρχος λαός και ζει σε αυτό το γεωγραφικό μέρος. Το καταλαβαίνετε, αλλά λοιπόν για ποια πολιτική να μιλήσουμε? Γιατί μέχρι σήμερα έχει γίνει καμία πολιτική. Και ποια είναι αυτή? Και μέσα στα χρόνια είδατε τίποτα? Και δεν είναι μόνο τι είδαμε, είναι τι μας πήρανε. Είναι πόσο μας σκότωσαν, πόσο μας αλλίωσαν, πόσο μας κατέβασαν και κατέβασαν τον άνθρωπο και δει τον Έλληνα. Όχι μόνο στον πάτο, τον έβαλαν κάτω από τον πάτο. Ο λόγος ποιος είναι? Η ανάδειξή μου, η ανέλυξή μου, η κοινωνία μου, η πολιτεία μου. Τι ήθελαν? Ξέρετε, το οικονομικό κομμάτι είναι μόνο μία πίεση που να κρατάς τον κόσμο και να τον κατευθύνεις. Σήμερα λοιπόν ο Έλληνας είναι πολύ πλανεμένος. Όχι μόνο πλανεμένος, αλλά τον έχουν σκοτώσει κυριολεκτικά και στη νόηση. Εγώ που γυρίζω την Ελλάδα βλέπω τη νόηση η οποία είναι όχι σε χαμηλό επίπεδο, πλανεμένη, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει τι να πιστέψει. Άρα το θέμα δεν είναι τι να πιστέψει κάποιος. Να μην ξαναπιστέψει κανένας τίποτα.
να αρχίσει να μάθει, γιατί από την ώρα που γνωρίζεις δεν πιστεύεις. Πιστεύεις όταν δεν γνωρίζεις. Σωστά, Παπαδόπουλε. Εντάξει, είναι αναλογικό θα το έλεγα για να μην το αναιρέσω εντελώς. Γιατί είναι αναλογικό. Εγώ πιστεύω και στην έρευνα, στην αξία της γνώσης. Πιστεύω βέβαια και στην πίστη, διότι αν και αυτά τα οποία είσαι φτιαγμένος να μεγαλουργήσεις δεν τα πιστέψεις, πάλι δωρονάδωρον είναι. Τέλος πάντων, υπάρχει μια σύνθεση εκεί, υπάρχει μια χρυσή τομή. Τα πιστεύεις μέχρι να τα γνωρίσεις. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να προτάξουμε την ενέργεια και αυτό που τέλος πάντων ως ανθρώπινο είδος έχουμε ως χρέος. Είναι το έλογο ζητούμενο. Αυτό που η λογική μας θα μας φέρει και θα είναι η επόμενη καλύτερη μέρα. Και εκεί φτάνουμε και στην πολιτική. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Πιστεύω να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Πίστη δεν υπάρχει. Η πίστη με τη λογική είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, συμφωνώ ως προς αυτό. Αλλά υπάρχει η πίστη. Ωραία, πιστεύεις ότι εγώ έχω 100 ευρώ στη τσέπη μου. Το πιστεύεις. Εάν με ψάξεις, θα ξέρεις. Μόλις μάθεις ότι έχω 100 ευρώ στη τσέπη μου και δεν έχω 200 ή καθόλου, τότε ξέρεις. Πάβεις να πιστεύεις και ξέρεις. Πιστεύεις όσο δεν γνωρίζεις. Ναι, πιστεύεις και στην αξία, πιστεύεις και στην αξία του σκοπού. Αυτή τη στιγμή, εσύ ο Αρτέμις Όρας πιστεύεις και έρχεσαι με τόσο πάθος για να υπερασπιστείς ακριβώς αυτά που πιστεύεις. Ότι δηλαδή υπάρχει άλλη πρόταση, ότι δηλαδή υπάρχει ο άλλος δρόμος, ότι δηλαδή υπάρχει ο άλλος πολίτης. Okay. Το απέδωσες στο DNA. Βεβαίως δεν είναι μόνο το DNA. Όταν μιλάμε για έλογα όντα, για ανθρώπους δηλαδή, έχουμε και το επίκτητον. Και εκεί είναι τα προβλήματα. Ότι πρέπει να ξαναεκπαιδεύσουμε τον κόσμο από την αρχή. Δεν είναι μόνο το DNA. Αυτό καλώς έχει, εντάξει. Όχι, ακούστε. Το DNA δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει μόνο με το DNA το οποίο δεν αλλάζει, έχω πει. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δηλαδή το να είσαι κατά το DNA Έλληνας δεν αρκεί. Αν απολέσεις το σύγχρονο τρόπο να υπάρχεις ως Έλληνας, και αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση, ή αν θέλεις με αυτό που ήδη συζητάς πολύ ωραία, με τη γνώση δηλαδή του πόσο Έλληνας είσαι και το τι ακόμη χρωστάς, νομίζω ότι το DNA από μόνο του δεν αρκεί. Εκείνη η ένστασή μου. Θέλω όμως να θέσω ένα ερώτημα. Μην μπερδεύουμε τις λέξεις ότι το DNA αρκεί. Τίποτα δεν αρκεί και η εξέλιξη δεν αρκεί. Έτσι, ωραία. Στη συνεχώς κίνηση. Όμως εγώ δεν πιστεύω σε αυτό που κάνω. Εγώ ξέρω σε αυτό που κάνω. Δεν κινούμε με πίστη σε αυτό που κάνω. Δεν αρκούμε σε πίστη και δεν πιστεύω σε αυτό που κάνω. Ξέρω αυτό που κάνω. Ξέρω που πατάω, ξέρω τι θέλω, ξέρω που πάω, ξέρω τι θα κάνω μέχρι που θα φτάσω. Ωραία. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις σε αυτό το σημείο να κάνουμε το διαλυματάκι που χρειαζόμαστε για να ακουστούν και εκείνα που τέλος πάντων μας συντηρούν και μας κρατούν όρθιους. Okay. Και αμέσως μετά θα μας περιμένεις, θα επανέλθουμε. Βέβαια. Για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Έχω να θέσω κάποια βασικά ερωτήματα. Και θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις για να γνωρίζει ο κόσμος τον μπούσουλα. Γιατί εγώ επιμένω ότι μέσα στη σύγχυση που μας διακατέχει, εκείνο που μας χρειάζεται τώρα είναι έστω ένα μικρό φωτάκι το οποίο μας θα δείχνει την αλήθεια και τον πραγματικό δρόμο. Ότι ξέρεις, να αυτός είναι ο δρόμος και έλα να τον περπατήσουμε. Θα πάμε, θα σε παρακαλέσω πολύ στο διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε. Ναι. Ράδιο Ενημέρωση 92,2. Ενημέρωση και ψυχαγωγία σε σωστή ισορροπία. Το Ράδιο Ενημέρωση και οι εφημερίδες 7 και Πολιτεία μαζί για καλύτερη ενημέρωση και ψυχαγωγία. Αν θέλετε αυτές τις γιορτές να προεκτείνετε το στυλ σας από πάνω μέχρι κάτω, σας δίνουμε τη λύση. Covers μας έχει κερδίσει με τη μοναδική του ικανότητα να πιάνει τις τάσεις που μας ξετρελαίνουν και μας φτιάχνει τη διάθεση. Στο Covers θα βρείτε στυλά τα ρούχα για όλες τις περιστάσεις. Το κατάστημα Covers, Μεγάλου Αλεξάνδρου 58. Σας εύχεται καλές γιορτές. Μέρες χαράς σε έναν κόσμο με άρτο κι ο λαός σας ζητάς. Στον άρτο κόσμο είναι γιορτή. Ουραπιέδες και δίπλες και γλυκά εποχής. Βασιλόπιτες που έχουν μυστικά συνταχής. Μα πριν τον άρτο πριν τα είχα. Στον άρτο κόσμο λέμε χρονιά πολλά. Σε έναν κόσμο γλυκά πλασμένο αρτό μου κόσμος.
www.ενημέρωση922.gr. Μας ακούτε κάνοντας κλικ. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό σε χρονική διάρκεια εννοώ. Αυτό ακριβώς αποφασίσαμε, γιατί έχουμε μια σημαντική κουβέντα σε εξέλιξη. Έχει να κάνει με τον επικεφαλής, τον πρόεδρο του Ελληνικού Πολιτικού Εθνικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, τον αγαπητό Αρτέμι Σόρα. Θέλω σε αυτό το σημείο, πριν συνεχίσω την κουβέντα μου με τον αγαπητό πρόεδρο, να δώσω ένα στίγμα της παρουσίας της Ελλήνων Συνέλευσης στην πόλη της Κατερίνης. Βρίσκεται στην Τερζοπούλου 19, εκεί είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτήν την ιδέα, και οποιοδήποτε για οτιδήποτε μπορεί να απευθυνθεί. Όλο και θα υπάρχει κάποιος εκεί για να δώσει εξηγήσεις, να ενημερώσει. Λοιπόν, αγαπητέ μου πρόεδρε, να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι όντως ήταν ένα μικρό σε διάρκεια διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Θέλω να δούμε πώς ακριβώς προτείνει ο Αρτέμις ο Σόρας, προτείνει η Ελλήνων Συνέλευσης την συμμετοχή του κόσμου. Βέβαια, έχουμε αναλύσει εν πολλής και νομίζω ότι είναι ήδη γνωστά, και αν θέλετε μας ρωτούν και συνέχεια δίνουμε τις εξηγήσεις που θεωρούμε ότι γνωρίζουμε για τα όσα έχουν να κάνουν με την πολιτική διαχείριση του φορέα σας. Επιμένω όμως, για να γίνουμε πιο πολιτικοί και για να εισπράξει ο κόσμος αυτό ακριβώς που του λείπει, για να αποσαφηνίσουμε δηλαδή την πολιτική μας ουσία, να δούμε πώς ακριβώς φωτίζουμε τον δρόμο του πολίτη του αύριο. Γιατί αυτός ο πολίτης μπορεί να είναι σε μια πλήρη σύγχυση και απελπισία, αλλά μέσα του έχει τις ελπίδες του ότι κάτι θα προκύψει, και μάλιστα αυτό θα το τονίσω έχοντας την ιδία πείρα, την προσωπική μου πείρα. Ο κόσμος ακόμη και σήμερα ψάχνει να βρει για προτεργάτες, ψάχνει να βρει για επικεφαλής, ψάχνει να βρει για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει μπροστά. Αρχηγούς, αν θέλετε, να το πω και έτσι, αν και δεν μου αρέσει και τόσο ο όρος αυτός. Τι ακριβώς του απαντάμε? Συμφωνώ ότι πρέπει να βρει τους ηγέτες του. Αλλά αυτή τη φορά τους ηγέτες του. Δεν πρέπει να τους βρει μέσα από παλαμάκια, από διαφημίσεις. Ωραία. Ή από ένα καθεστώς, ένα βιομηχανικό καθεστώς που μέχρι σήμερα τους έβγαζε. Σήμερα λοιπόν, για να γίνει, πρέπει ο πολίτης να γίνει ενεργός. Πρέπει ο πολίτης να καταλάβει ότι η Ελλάδα είναι δικιά του. Πρέπει να καταλάβει ότι όσο ζει ο πολίτης και όσο θα ζουν τα παιδιά του, η απογονή του, αυτό θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσει και να καταλάβει ότι αυτή η Ελλάδα είναι δικιά του και είναι του πολίτη. Και ότι ο πολίτης κάνει πολιτική και αυτού είναι η πολιτική. Και η δημοκρατία είναι του Δήμου, και από εκεί πηγάζει η δημοκρατία, από το κρατήν του Δήμου και από εκείνη η δημοκρατία. Αν αυτό ο πολίτης δεν το καταλάβει, για να συμμετέχει ενεργά, να καταλάβει να διοικηθεί ή να διοικείται από τους νόμους που ο ίδιος θα βγάλει και που θα είναι κομμάτι των αξιακών του συστημάτων, δεν πρόκειται ποτέ ούτε να απελευθερωθεί ούτε να διοικηθεί. Και αν το κάνει, δηλαδή αν έρθει μια λύση η οποία θα είναι λίγων ετών, είτε οικονομική, είτε οτιδήποτε, είτε ανακούφιση, ουσιαστικά είναι σαν τη θεραπεία. Άλλο θεραπεία, άλλο ιές. Θεραπεία είναι έλα ξανά να σε δούμε, κάτι έχεις, αρρώστησες, από τώρα που θα αρρωστήσεις είσαι έρμιο δικό μας. Μιλάμε για ίαση, που σημαίνει πρέπει να γίνει καλά. Δηλαδή θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Για να τελειώσει αυτή η ιστορία θα πρέπει ο πολίτης να γίνει ενεργός. Και θα πρέπει ο πολίτης να προτείνει τους πολιτικούς του, και όχι οι πολιτικοί να έρχονται από μια σάπια βιομηχανία ετών, εκατοντάδων ετών, που ταλιανίζει τον πλανήτη. Και ουσιαστικά όλοι αυτοί, να ξέρετε, ότι δεν έχουν ούτε οίκο ούτε τίποτα. Όλοι αυτοί που βλέπετε, που λέτε ελίτ, είναι σκουπίδια. Κοιτάτε πώς θα γίνει μέχρι το τέλος. Έχετε λίγο υπομονή και κάντε μόνο αυτό που πρέπει να κάνετε σαν πολίτες. Και πολίτης για μένα σημαίνει πολιτισμένος. Άνθρωπος που δεν είναι πολίτης, δηλαδή πολιτισμένος, είναι ή Θεός ή ζω. Ας αποφασίσει τι είναι ο καθένας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα που έχουμε εκτός αγραφεία είναι των πολιτών. Δεν είναι του Αρτέμι Σόρα. Είναι ενεργοί πολίτες που κατάλαβαν, μπαίνουν σε μια διαδικασία αληθινή. Ναι, θέλω λίγο εδώ να με βοηθήσεις, να μου επιτρέψεις και να με βοηθήσεις μαζί, να το κάνουμε πιο ουσιαστικό, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ναι. Όταν λέμε Αρτέμι Σόρας από τη μια, ή αν θέλετε, επειδή θεωρώ ότι έτσι πρέπει να τεθεί καλύτερα,
Ελλήνων Συνέλευσης για να αναγάγουμε και στο ομαδικό και όχι στο προσωπολατρικό. Βεβαίως, μα είναι Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτός ο πολίτης, ωραία, αυτός ο πολίτης λοιπόν ο οποίος υποθετήστε ότι έρχεται αύριο εδώ στα δικά μας γραφεία και μπαίνει μέσα. Αυτός ο πολίτης θα έρθει για να γνωρίσει καλύτερα αυτό που έχει ήδη προταθεί και αν αυτό συμβεί τότε ποια είναι η έννοια της συμμετοχής του. Μπορεί να έρθει φέρνοντας ο ίδιος, κομίζοντας ο ίδιος πολιτική, προτάσεις, συμπληρώματα, διορθώματα. Μπορεί αυτό να το κάνει. Βεβαίως. Μάλιστα. Διότι αυτό είναι η ουσία, αυτή είναι η πεμπτουσία, αυτό είναι που λείπει. Το γραφείο, το κάθε γραφείο είναι οργανισμός μόνος του, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή το κάθε γραφείο είναι οργανισμός. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μιλώ όμως μόνο γι' αυτό, μιλώ για την ουσία της συμμετοχής. Γιατί είπες να έρθει ο πολίτης. Ο πολίτης να έρθει προφανώς όχι μόνο για να ακούσει, αλλά και για να μιλήσει, έτσι. Ψηφιστεί, έτσι. Αν το θέλετε. Να ψηφιστεί, να ψηφίσει. Καλά, αυτό θα προκύψει εκ των πραγμάτων. Διότι μόνος του δεν μπορεί να είναι κανείς εκλογές. Εννοείται έτσι. Ότι θα έχει υποψηφίους. Εννοείται. Ακούστε. Έτσι λοιπόν, γιατί κάνουμε την κουβέντα εδώ πέρα. Το κάθε γραφείο λοιπόν, μου ρωτήσεις να απαντήσω. Το κάθε γραφείο είναι αυτόνομο στον κάθε Δήμο. Που σημαίνει οι πολίτες φτιάχνουν αυτό τον οργανισμό, το οποίο είναι από περιοχή σε περιοχή και όπου υπάρχουν ανάγκες. Το γραφείο αυτό, και δεν το λέω γραφείο, τον οργανισμό αυτός έχει δημοκρατικό καταστατικό το οποίο πρέπει να διαβαστεί, να το κατανοήσει, είναι ακριβώς πώς πρέπει να κινείται. Έχει μια δημοκρατική διαδικασία που μπορεί ο πολίτης ο ίδιος να ψηφιστεί και να ψηφίσει. Προσέξτε, να ψηφιστεί και να ψηφίσει μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Είτε τον εαυτό του, είτε τους άλλους που νομίζει ικανότερους. Με μια δημοκρατική διαδικασία όπου είναι μια πεπαίδευση ακριβώς στο Δήμο για να έρθει, για να μεταλαμπαδεύσει όπου θέλει στην πολιτική. Άρα λοιπόν η πρώτη διαδικασία είναι στο Δήμο του. Γίνεται ενεργός. Γίνεται ενεργός και αρχίζει λοιπόν μια ενεργή δράση ο κάθε πολίτης για την ίδια του την Ελλάδα, για την ίδια του τη ζωή και για το ίδιο το μέλλον. Από το κάθε γραφείο, όλα αυτά τα γραφεία που έχουμε ανήκουν όλα στους πολίτες. Δεν ανήκουν στο ΣΟΡΑ. Ωραία. Καταλάβατε. Ναι, να το συμπληρώσουμε λοιπόν και να καταλήξουμε εκεί όπου εκ των πραγμάτων πλέον δημοσίως ετέθη ως ζητούμενο. Είπαμε ότι ο πολιτικός φορέας θα ενταχθεί στις όποιες επόμενες εκλογές. Το είπαμε, αυτό το εννοούμε, αυτό είναι ο στόχος. Ωραία. Πολύ ωραία. Και σωστά, και σωστά, γιατί καμιά φορά το να παραμένεις σε έναν ιδεολογικό και μόνο τέτοιον χώρο μπορεί να προσφέρεις, έτσι, ακόμη και στο ιστορικό γίγνεσθε, αλλά στην άμεση εφαρμογή, στο λάκκο με τα φίδια δεν μπαίνεις, ενώ θα πρέπει να μπεις, κυρίως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Έχω μια προσωπική εκτίμηση περί αυτού και με ενδιαφέρει η άμεση δράση. Δεν μπορεί να είσαι μόνο η ιδέα. Πρέπει να είσαι και αγώνας στην εφαρμογή. Να συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό και να θέσω το εξής ερώτημα. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, είναι εντελώς πολιτικό το ερώτημα και επαφίομαι στις γνώσεις περί πολιτικής του Αρτέμη του Σόρα. Πιστεύεις ότι θα έρθει ένας τέτοιος καιρός, έστω με εκλογές που μέχρι τώρα γνωρίζαμε, και θα έχουμε πάλι εκλογές? Γιατί εγώ έχω φτάσει στο σημείο πλέον να φοβάμαι ότι οι εκλογές σαν αυτές που γνωρίζαμε, έστω αυτές τις όποια στοιχειώδους δημοκρατίας, δεν θα έχουμε ποτέ ξανά. Ποτέ εννοώ στον άμεσο χρόνο. Όσο υπηρετείται το νεοταξικό σχέδιο, ότι θα πάμε τώρα σε συγκυβερνήσεις περίεργου ύφους και τύπου και από εκεί θα απουσιάζουν τα πρόσωπα τα επιλεγμένα μέσα από αρχαιρεσίες. Τι πιστεύεις περί αυτού? Έχουν θέσει. Βλέπεις λοιπόν. Ήδη προσπαθούν να βάλουν την Ελλάδα υπό διαχείριση και να φύγει και αυτή η φεουδαρχική κομματοκρατία, δηλαδή. Δημοκρατία. Συμφωνώ. Ήδη, δεν θα πω τις τελευταίες, πάντα ήταν έτσι. Οι εκλογές ήταν ενωθευμένες, οι κάλποι είναι κάλπικοι, κλέβουν, ειδικά οι εταιρείες που μετράνε, που κάνουν τις καταμετρήσεις είναι ιδιωτικές. Αν είναι δυνατόν το κράτος να μην μετράει τις εκλογές του και να μετράει μια ιδιωτική εταιρεία και δει εβραϊκών συμφερόντων. Α, θα πούμε αγαπητέ, τελειώσαμε, δεν υπάρχουν καθρέφτες τώρα. Τελειώσαμε. Καλά κάνεις, ναι. Ποιος είναι και τι κάνει και να το δούμε μέχρι το τέλος. Και να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει. Δεν γίνεται τώρα να βγει κάποιος με 9%. Δεν γίνεται να γίνονται εκλογές και 8 και 4, 8 κλείνουν οι κάλπες και 8 και 4 να πανηγυρίζουν. Πότε μετρήσατε ρε παιδιά? Κύριοι, είναι όλα λιωμένα. Είναι όλα ψέματα.
Πλάκα κάνουν όλοι με τους Έλληνες και με την Ελλάδα μας. Και αυτό πρέπει να τελειώσει. Γι' αυτό ο ενεργός πολίτης πρέπει να ξεσηκωθούν και να μπουν μέσα όχι μόνο στους οργανισμούς τους, αλλά να γίνουν ενεργοί οι ίδιοι. Να γίνουν σφαίρες πυρός οι ίδιοι. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και δεν μπορεί να του μιλήσει κανένας, διότι έχουν, είναι ουσιαστικά έχουν την εξουσία. Δηλαδή στην πείρα να μα το θέλει. Σου έχουν πάρει τα πόστα, τις διοικήσεις, τις δημόσιες θέσεις. Και τώρα γελάνε τα ζώα. Τι να λες, ούτε κόστος πολιτικό δεν έχουν. Ούτε κόστος πολιτικό δεν έχουν. Δεν υπάρχει πολιτικό κόστος για αυτούς. Το βλέπεις δηλαδή, εδώ ζήσαμε κυβέρνηση Τσίπρα, το οποίο κάνει δημοψήφισμα, βγαίνει 65%. Όχι, και το κάνει ναι. Κάνει εκλογές σε 2-3 μήνες και λέει παιδιά είμαι πρώτος. Από πού είναι πρώτος, παιδιά. Δεν θα παραθέσω πολλά στοιχεία. Είναι ψεύτικα όλα. Ωραία, αυτά νομίζω ότι είναι γνωστά τη πάση. Πρέπει και να το ξεκαθαρίσει. Θα πρέπει ένας λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία, στο 60%, να καταλάβει και να βγει από τη βάση. Και από τη βάση να ψηφιστούν τα πρόσωπα που ο λαός γουστάρει. Και να μην ξανάνε ποτέ κανένα. Ναι, δηλαδή εγώ, το ερώτημα. Αν θέλετε, στο πολιτικό κομμάτι το δικό μας, δεν έχω δικαίωμα να πω, παιδιά, μ' αρέσει ο Παπαδόπουλος, μ' αρέσει ο Πετρόπουλος, αυτό θα ψηφίσετε. Δεν μπορώ να το κάνω. Το δημοτικό διαμέρισμα στέλνει τον εκπρόσωπό του και όχι τον αντιπρόσωπό του. Τον εκπρόσωπό του και μου λέει, αγαπητέ, αυτοί μας κάνουν. Τελειώσαμε. Για μας είναι θεσμός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπίσω. Και προσέξτε, από το δημοτικό διαμέρισμα όπου είναι η δημοκρατία, ενώ θα εκλεγούν παράδειγμα 3 άτομα, με κληροτίδα θα έρθει το ένα προς το κέντρο του κύκλου. Με κληροτίδα. Οπότε δεν υπάρχει να περάσει κανένας ξανά. Δεν μας κάνει. Θα περάσεις μέσα από τους πολίτες σου. Θα περάσεις μέσα από τους συνανθρώπους σου. Θα σε εκλέξουν, θα σε δούνε. Θα είσαι ικανός, θα είσαι άξιος. Και μετά θα σε ψηφίσουν. Και θα υπάρχει και η κυρωτίδα που δεν θα μπορέσεις ποτέ να το ξεπεράσεις αυτό. Για να έρθεις προς το κέντρο του κύκλου. Ναι. Ποιος θα ξαναπεράσει από εκεί. Ούτε βράδυ. Συμφωνώ. Βέβαια η ένσταση τώρα είναι άλλου τύπου. Συμφωνώ ότι όση περισσότερη δημοκρατία και διαδικασίες βάλεις, δημοκρατικές διαδικασίες στα πράγματα, και τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να περάσεις σε μια πιο δημοκρατική φάση. Ναι, εδώ όμως τώρα όπως το θέτουμε το ζήτημα, αγαπητέ Αρτέμη. Μισό λεπτό, προσέξτε λίγο. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που στείνεται ένας τεράστιος εθνικός φορέας του ελληνικού έθνους. Η πρώτη δεν έχει να κάνει με κόμμα. Εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε κάποιον ο οποίος είναι μασόνος, παράδειγμα, ή Ιλουμινάτη, ή μουσουλμάνος, ή χριστιανός πολύ, ή παλαιομερολογίτης. Να το πούμε, κοίτα παιδί, φύγε από εδώ, δεν μας κάνεις γιατί είσαι. Δεν γίνεται. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και λέμε, χωρίς δόγμα, χωρίς κόμμα, πάμε να στήσουμε την πολιτεία μας. Ελάτε να απελευθερωθούμε από όλα αυτά τα δεινά. Δεν μπορούμε εμείς δηλαδή δογματικά ή αν το θέλεις να πούμε σε κάποιο φτωχό ή κάποιο πλούσιο, έλα ή ο πλούσιος, φύγε ή ο φτωχός. Εμείς δεν μπορούμε γιατί η φτώχεια με τον πλούτο είναι το χρώμα που λέμε. Αλλά αφού λέμε χωρίς χρώμα, χωρίς δόγμα, χωρίς κόμμα, ούτε εγώ μπορώ να πω σε κάποιον εσύ φύγε, είσαι κομμουνιστής, εσύ ήσουν στους ανεξάρτητους, εσύ ήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Για μας δεν υπάρχει. Για μας υπάρχει μόνο Ελλάδα. Υπάρχει μόνο ο συνέλληνας, υπάρχουν οι ίδιες, όχι μόνο αξίες. Το ίδιο αξιακό το οποίο που πρεσβεύουμε και όλοι μπορούν να κάνουν το έθνος και η πραγματική δημοκρατία όπως έχω πει δεν έχει κόμματα, δεν έχει δόγματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Ελάτε να διοικηθείτε κάτω από ένα τεράστιο αξιακό και από ένα τεράστιο στάτους το οποίο θα βγαίνουν οι νόμοι μας οι οποίοι ποτέ δεν θα μπορέσει κανένας να τους αλλοιώσει, κανένας να σου κάνει κακό και όλα τα δικαιώματά σου θα είναι δικά σου. Ναι, συμφωνώ βεβαίως υπάρχει μια διάθεση και ίσως εξυπηρετεί και μάλιστα πολύ θετικά να εξειδανικεύσουμε τα πράγματα, αλλά όλα όσα αναφέρθηκαν προϋποθέτουν κάτι το οποίο δεν ισχύει βέβαια, και αυτό φαντάζομαι το γνωρίζεις καλύτερα και από μένα και από οποιονδήποτε. Ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι παράδεισι, ότι δεν συνεπάγεται ότι επειδή ξεκινάμε από μια πρωτόλια μορφή διαχείρισης πολιτικής, επειδή απευθυνόμαστε στις τοπικές κοινωνίες και το Πασό κάποτε έκανε τις λαϊκές συνελεύσεις, αλλά ξέρετε τι πήγε στην Αθήνα. Δεν θέλω να συγκρίνουμε. Επειδή είπατε Πασόκ και πρέπει να απαντήσω τώρα για τι λαϊκές συνελεύσεις, ακούστε λοιπόν. Οι Εβραίοι που δεν μπορούσαν να πούνε είμαστε Εβραίοι και θέλουμε να σας πηδήξουμε, ωραία, φτιάξαν τον Πασόκ. Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι η Εβραήλα η οποία δεν μπορούσε, πήρε ένα πολιτικό χρώμα. Οι Εβραίοι που πήραν πολιτικό χρώμα. Τίποτα παραπάνω δεν υπάρχει από Πασόκ. Τίποτα άλλο. Και ο κόσμος απλά ακολούθησε. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο Πασόκ. Είναι οι Εβραίοι κρυμμένοι σε πολιτική μορφή. Ναι. Τώρα, αν τεθεί ένα ερώτημα. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα το πολιτικό φορέα με αυτό το αποκαίδι, δεν το συζητάμε.
Ναι, αυτό. Δεν υπήρχε. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την υπερασπιστική γραμμή ενός επικεφαλής. Και προφανώς αυτό έχεις να μας πεις και αυτό πρέπει να μας πεις, διότι δεν γίνεται να πεις κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν το κάνω. Εγώ πασχίζοντας να κατανοήσω. Αλλά λέω ότι αυτό είναι η πραγματικότητα και μπορώ να αποδείξω. Ναι. Όπου χρόνο λοιπόν να σας αποδείξω. Μπορούμε να το αποδείξουμε επειδή υπάρχουν πλέον ιστορικά στοιχεία σε σχέση με το ένα το οποίο εξελίχθηκε. Είχε μία κάποια διαδρομή. Ενώ ο Αρτέμισος Όρας ακόμη δεν ξεκίνησε. Ή είναι στο ξεκίνημά του. Αυτή είναι η διαφορά και εκεί θα συμφωνήσω. Εδώ υπάρχει μια παραπληροφόρηση αυτό. Δεν ξεκινάει ο Αρτέμισος. Εντάξει, το θέτω έτσι επειδή μιλώ με σένα προσωπικά τώρα. Δεν το θέτω ότι υπάρχει μονοκρατορία. Πρόεδρος είμαι διορισμένος. Εγώ δεν είμαι εκλεγμένος πρόεδρος. Σε όταν θα πάει σε αρχιερεσίες όλος ο φορέας, θα υπάρχει μια εκλογική διαδικασία η οποία θα τρέξει μέσα από τους Δήμους. Να μιλήσουμε λίγο πάλι για αυτήν όσο γίνεται πιο έτσι εκλαϊκευμένα και αν θέλεις σε μια φάση τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον αναφερόμαστε στις μικρές κοινωνίες που θα αποτελέσουν και τη βασική δεξαμενή, για να καταλάβει ο κόσμος αύριο πώς μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά και να δηλώσει παρόν και να είναι μέλος, τέλεχος. Τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ, να πάρουμε μια πόλη σαν την πόλη της Κατερίνης σε προκειμένο. Όλοι οι πολίτες ναι. ανοίγουν τα δικά τους γραφεία, ναι. τα οποία έχει προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένες βάσει καταστατικού και διαδικασίας του Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι. Τα δικά του γραφεία δηλαδή. Αν μαζεύεστε αύριο 20-30 άτομα και ανοίγετε τα δικά σας γραφεία. Εκτελείται διαδικασία καταστατικού απελευθέρωσης Ελλάδος και όλου του φορέα ό,τι έχει με τα ελάνια πρωτόκολλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Γίνεται ενεργεία, έχετε όλες τις πληροφορίες και πρόσβαση παντού, σε όλες τις πληροφορίες και αποδείξεις. Η Ελλήνων Συνέλευση, δυστυχώς για αυτούς, για τους άλλους δηλαδή, έχει μόνο αποδείξεις και τεράστια στοιχεία. Που τελειώνει την σκλαβιά της Ελλάδος και ανοίγει μια τεράστια πορεία στην απελευθέρωση. Όμως πρέπει να συμμετέχει ο πολίτης ενεργά. Ο πολίτης, όλος ο μηχανισμός Ωραία. Είναι ο ίδιος ο πολίτης. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο πλέον και αποτελεί και ζητούμενο σε ό,τι έχει να κάνει με τα εσώψυχα του πολίτη. Γιατί αυτά τα έχουμε πει. Πολίτη. Ότι ο πολίτης θέλει, επιθυμεί ο πολίτης παρά τις παγιδεύσεις, παρά τέλος πάντων τις συνενοχές του, τις συνευθύνες του, επιθυμεί όντως μια διαφορετική πορεία. Και το ζήτημα είναι πώς θα το εφαρμόσει αυτό. Λοιπόν, θέλω να. Επειδή ο χρόνος θα αρχίσει να μας πιέζει σε λίγο, Ωραία, αγαπητέ μου Αρτέμι. Ακούστε. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία την οποία γίνεται ενεργός ναι. και αρχίζει για να παίρνει τα δικά του να τα ζητάει. Όχι να τα ζητάει, να τα εκτελέσει. Είναι ο ίδιος που δίνει τις εντολές. Αν ο λαός αύριο 50%, 55, 60 πει ομόφωνα μέσα από τις δικές του εστίες, τις δημοκρατικές. Τέλος, αυτό διατάζει και κάνει, όπως και με τους λογαριασμούς που θα δώσουμε. Ήδη η νομική φόρμα που περιμένουν όλοι ετοιμάζεται και είναι δύσκολο, όχι είναι δύσκολο να τη βγάλουμε, είναι δύσκολο με τόσους παράνομους νόμους και με τόσα άφρα και παραγράφους που μας βάζουν σκαλώματα και δεν μπορούμε... Ας έχει και λίγη επαναστατικότητα, είναι και ο λίγο παράνομο, τι να κάνουμε. Τα πράγματα δεν μπορούν να ξεκινήσουν όλα από τη βάση που θεσπίζει ο εχθρός. Διότι αν ακολουθήσουμε αυτά που λέει ο εχθρός και νομοθετεί, τότε τι πειρέτες είμαστε, δεν είμαστε επαναστάτες. Εδώ χρειάζεται και λίγη επαναστατικότητα. Οπότε λοιπόν προσπαθούμε να βγάλουμε όλη αυτή τη νομική βάση, ώστε να πατήσει ο πολίτης, να πάρει τους λογαριασμούς στα χέρια του και να αρχίσει, όχι να μην πληρώνει, εγώ λέω να μην ξαναπληρώσει κανένας. Τίποτα ό,τι λεφτά έχει στην τσέπη του. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Μην ξαναδώστε ούτε ένα ευρώ στο κτίνος να πεθάνει από τη δίαιτα. Απ' την άλλη όμως ο πολίτης θα πάρει μια νομική φόρμα την οποία αύριο θα παρουσιαστεί σε όλες τις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις εφορίες και θα πληρώσει από το δικό του λογαριασμό που είναι συνδικαιούχος. Αυτά τα έγγραφα ετοιμάζουμε για μια μεγάλη επανάσταση και θα πρέπει αυτή τη στιγμή ο πολίτης να είναι ενεργός γιατί ο πολίτης θα κάνει αυτή την κίνηση. Αυτός θα πάει και θα πει... Ο πολίτης δηλαδή για να το αντιληφθούμε αγαπητέ μου Αρτέμι πρέπει να είναι έτοιμος να υπογράψει κάτι το οποίο ουσιαστικά προσδιορίζει την απαρχή μιας επανάστασης. Αυτό πρέπει να είναι έτοιμος να υπογράψει. Όχι, όχι, όχι. Εκτός τούτου, εκτός από την επανάσταση, θα πρέπει τώρα το προσωπικό του κομμάτι του χρέους του, ναι. του δίνουμε τη δυνατότητα να πάρει πολύ εξειδικευμένα χαρτιά, όπου δικά του είναι, και να πάει στις τράπεζες και σε όλους τους οργανισμούς. Και να τους πει δεν σας χρωστάω. Αυτό θέλεις να μας... Όχι, δεν είπα αυτό, βρε Παπαδόπουλε. Αλλά πάρτε τα χρήματα. Να πληρώσει, είπα. Άσε με να του πω να πληρώσει. Δεν του λέω να μην πληρώσει. Εγώ ως ώρας λέω να μην ξαναπληρώσει κανένας. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Ούτε ένα ευρώ σε αυτό το κτίνος που υποτίθεται λέγεται δημόσια. Να πληρώσουμε τι, αγαπητέ μου Αρτέμι, δημιουργούμε ερωτήματα τώρα και εγώ ξέρεις. Ναι. Να τελειώσω, θα ωραία, ωραία. Ωραία. Με τον χρόνο και δεν καταλαβαίνουμε και θα μπερδέψουμε και τον κόσμο. Τώρα τον κόσμο τον βγάλαμε αυγόλαδο.
Πάμε. Εγώ λέω δεν θα ξαναπληρώσει κανένα ένα φράγκο, ένα ευρώ τσακιστό από αυτό που έχει, από τα λεφτά που διαθέτει σήμερα. Τουλάχιστον όπως είναι η πολιτεία μας. Τα ευρώ. Ο πολίτης όμως θα πάρει στα χέρια του μια φόρμα νομική με όλα τα οικονομικά εργαλεία που είναι συνδικαιούχος και του Παγκόσμιου Ταμείου, αλλά και αυτού των λογαριασμών, αλλά και από τα 600 τα οποία είναι στην κυρίαρχη Ελληνική Δημοκρατία, τα οποία θα πάει σε οποιαδήποτε τράπεζα, οργανισμό, ασφαλιστικό ταμείο, εφορία, και θα καταθέσει που είναι συνδικαιούχος το δικό του λογαριασμό να ξεπληρώσει οποιαδήποτε χρέη έχει. Ωραία, αυτός είναι ο μηχανισμός λοιπόν, είναι απόλυτα κατανοητός, ότι πάμε, αφού ήδη έχουμε αποδεχθεί βεβαίως κατά μία έννοια ότι όντως αυτό που αυτοί λένε ότι τους χρωστάμε πρέπει να αποδοθεί, και εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί υπάρχει ένα χρήμα που είναι δικό μας, εντελώς δικό μας, ασχέτως αν μέχρι τώρα έχουμε γνώση περί αυτού ή όχι, το παίρνουμε όμως και πάμε και πληρώνουμε με αυτό. Μάλιστα. Και του λες, πάρτε λοιπόν από το λογαριασμό μου που είμαι συνδικαιούχος ό,τι χρωστάω και ό,τι σας σωστάω. Έτσι λοιπόν γίνεται, γίνεται ένα μεγάλο σπάσιμο μοτοθρεντιστική στην παγκόσμια κοινωνία, από τα παγκόσμια ταμεία που στα κρύβανε τόσα χρόνια, όπου είναι εκεί οι λογαριασμοί σου και είναι δική σου, είναι του κυρίαρχου ελληνικού λαού. Δηλαδή ναι, τα είναι δικά σου. Πάντως, αγαπητέ Αρτέμι. Άρα ο πολίτης πρέπει να γίνει ενεργός. Πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς πληρώνει και πού είναι οι λογαριασμοί του. Ωραία, να ωραία. Πάει να πληρώσει. Ωραία, αυτό ακούστηκε. Πάντως εδώ έχω την αίσθηση, την εισπράττω προσωπικά ως Ευγένιος Παπαδόπουλος, ότι κάποια στιγμούλα θα ομολογήσω εμέσως πλην σαφώς ότι ναι, σας χρωστάω αυτά που μου λέτε, αλλά έχω ήδη δικά μου χρήματα, πάρτε τα και αφήστε με ήσυχο. Σωστά. Αυτό, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Ένα λεπτάκι μας απομένει, αγαπητέ μου Αρτέμι. Νομίζω ότι ακούστηκαν το πράγματα που πρόσθεσαν. Που είναι ξεκάθαρο για μένα. Άλλωστε, από την ώρα που ξεκίνησα, θέλω να θυμηθείτε και να βρείτε ένα βίντεο που έχω πει κάτι διαφορετικό ή που έχω αλλάξει ένα χιλιοστό στη γραμμή, στην πλεύση, στην πορεία. Δεν έχω αλλάξει πουθενά και δεν θα αλλάξω. Είναι μέχρι το τέλος. Το σχέδιο είναι να απελευθερωθεί η Ελλάδα, ο Έλληνας, να ξαναβρει ο ελληνισμός όλη του την έγκλη, την πραγματική, την αληθινή ιστορία. Και γι' αυτό θα το φτάσω μέχρι το τέλος. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Δεν φτάσαμε εδώ επειδή είμαστε φτωχοί, επειδή είμαστε τεμπέληδες. Υπόσχομαι ότι όποιος έχει μιλήσει άσχημα για τον Έλληνα, όλα αυτά τα ζώα στον πλανήτη, έχω πει ότι θα τα κυνηγήσω στην Άβυσσο και θα το κάνω. Όποιο ζώο ξαναξεκινήσει ακόμα, καθηγητές, όλα αυτά τα ρακέντητα παιδιά, τα παραδόπιστα, τα γελία, θα με βρούνε μπροστά τους. Όποιος είπε για τον Έλληνα, για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό και δεν σεβάστηκε το μεγαλείο και δεν σεβάστηκε ένα τέτοιο έθνος, όχι μόνο που έχω δώσει τα πάντα, αλλά που έχω πει και μπορώ να αποδείξω, ανήκει ο πλανήτης αυτόν. Σήμερα είναι η εποχή που πρέπει όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν τι ακριβώς τους λέμε. Έλα να διοικήσεις και να διοικηθείς από τους δικούς σου νόμους. Άσε αυτά τα ζώα να τα βάλουμε στο τσίρκο. Έλα να καταλάβεις, έμπα στα δικά σου γραφεία. Δικά σου είναι τα γραφεία. Δικιά σου η πολιτική. Δικιά σου η Ελλάδα. Δικά σου τα λεφτά. Δικά σου τα δικαιώματα. Αν δεν θέλεις και δεν τα πάρεις, είναι ελεύθερη βούληση, μην το κάνεις. Αν θέλεις αυτό, έλα μαζί. Ενάσουμε τους Έλληνες. Όχι με τόσο ώρα. Και αν δεν σου κάνει ο Σωράς ψηφοφορία, έχουμε βάλει τον Παπαδόπουλο, βάλει όποιον θέλεις. Έλα όμως να μάθεις, γιατί ο Σωράς δεν θα είναι πάντα εδώ. Τώρα είναι εδώ. Μπορεί σε λίγο καιρό να μην είναι ή αύριο να μην είναι. Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Ωστόσο όμως δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό που είσαι Έλληνα και σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Έλα να τους δείξουμε λοιπόν ότι εμείς ήμασταν πάντα εδώ και ξέραμε τι να κάνουμε. Και μην ξαναγονατίσει κανείς. Έχουν γονατίσει παντού. Έχουν γονατίσει σε κάτι πολιτικούς, σε κάτι ζωντόβολα. Έχουν γονατίσει σε κάτι καθηγητές και σε κάτι ειδήθεν μορφωμένους οι οποίοι είναι ανόητοι. Φέρτες μου λοιπόν στην οθόνη να μας πούνε τι λένε, να μας αποδείξουν αυτά που λένε. Σε χιλιάδες συγγραφείς γεμάτα ανοησία, γεμάτα εγκάθετοι όλοι. Πάντα με ένα στόχο και σκοπό, τον αφανισμό, τη διάλυση της νόησης, την ανύπαρκτη λογική, παρά μόνο συνέστημα και ένστικτο, αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος. Αυτά τα δεδομένα αλλάζουν. Λοιπόν. Ιδιότερα στο τεράστιο κομμάτι της κοσμοθέασης της ελληνικής, η οποία είναι από επαρχές κόσμου και όχι χίλια χρόνια, ούτε 2000. Εκατομμύρια χρόνια πίσω. Αυτό ας το καταλάβει ο Έλληνας και ας σηκωθεί και ας ενωθεί. Να ενωθεί, ας μη σ' αρέσουν τα μούτρα τα δικά μου. Ας μη σ' αρέσουν του Παπαδόπουλου. Ας μην έχουμε διαφορετικό κόμμα, χρώμα. Εμείς θα ενωθούμε στην πολιτεία, σαν Έλληνες. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Αγαπητέ Αρτέμι, σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που είχαμε να κάνουμε μια κουβέντα, να μας πεις μερικά πράγματα που προφανώς και πρόσθεσαν στα ήδη φυστάμινα. Νομίζω ότι θα βρούμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Είναι ο δρόμος όλος δικός μας και όπως πολύ σωστά είπες,
η ευθύνη για τις τελικές αποφάσεις είναι εκείνου που πραγματικά είναι ή θα έπρεπε να είναι ο απόλυτα κυρίαρχος, δηλαδή ο ελληνικός.